centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι δεν είναι καιρός να εθελοτυφλούμε και να βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, γιατί έτσι και η μία μέρα που περνάει χωρίς να πάρθουν μέτρα έχει τεράστια σημασία. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να γίνει και εμείς το είχαμε επισημάνει, είναι ότι όσοι ήρθαν από περιοχές που υπήρχε έξαρση, ναι, των κρουσμάτων, όπως ήταν η Ιταλία από την έκθεση Γούνας, όπως ήταν οι Άγιοι Τόποι, όπως ήταν πιθανόν οι μαθητικές εκδρομές, έπρεπε όλοι να μπουν στην καραντίνα αυτή που επιβάλλει. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Αυτά δηλαδή μπορεί, αυτό που λέτε γίνεται ακριβώς τώρα. Όποιος εισέρχεται στη χώρα μπαίνει υποχρεωτικά σε καραντίνα, ακριβώς, και θα φυλάστε και από την αστυνομία κιόλας. Εμείς αυτό που είπαμε τότε είναι ότι φανταστείτε να ερχόταν στην Ιταλία γύρω στα 12.000 άτομα, κατά αντιστοιχεία ας πούμε, σε μία πόλη όπως είναι Θεσσαλονίκη. Δεν θα έβλεπε κανείς να πάρει μέτρα, θα έπαιρνε. Ο αριθμός λοιπόν των περίπου 400 ατόμων από όλες αυτές τις ομάδες που είπα ήταν μία. Πολύ σοβαρός αριθμός ανθρώπων που είχαν εκτεθεί για να μην τον πάρει κανείς. Δηλαδή και στατιστικά να το δεις, δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώναμε. Έπρεπε λοιπόν να πάρθουν αμέσως μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έγινε από την αρχή, αλλά δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Ποιο είναι το άλλο λάθος? Το άλλο λάθος ήταν ότι όταν άρχισαν να έρχονται τα πρώτα κρούσματα, και ειδικά στο νοσοκομείο, σε γιατρούς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, έπρεπε άμεσα όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να εξεταστεί για κορονοϊό. Κάτι που πρέπει να γίνει. Εδώ ο πρόεδρος λέει ότι από τους 350 εργαζομένους στο νοσοκομείο έχουν ελεγχθεί 30, κυρία Ζεμπιλιάδου. Είναι φοβερό αυτό. Είναι τραγικό. Δηλαδή είναι τραγικό. Άρα λοιπόν, έστω και τώρα, και αυτό προσπαθήσαμε να πούμε, ότι έστω και τώρα πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Το ένα είναι να ελεγχθούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και μέχρι να γίνει αυτό το νοσοκομείο να κλείσει, να απολυμανθεί και στη συνέχεια να λειτουργήσει με αυτούς που μπορούν να προσφέρουν χωρίς φόβο μετάδοσης του κορονοϊού. Αυτό είναι πρόταση του Συλλόγου των Εργαζομένων ακριβώς. Μα έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι πρόταση της κοινής λογικής. Επίσης πρέπει να ταυτοποιηθούν τα άτομα που ήταν στην Ιταλία, να εξεταστούν, γιατί μπορεί να νοσούν χωρίς να το ξέρουν ή να είναι φορείς και να είναι ασυμπτωματικοί. Άρα και αυτοί πρέπει να εξεταστούν και έστω και τώρα να μπουν σε καραντίνα. Έτσι ώστε να αρχίσουμε μετά να ελέγχουμε την κατάσταση στον νομό. Μέχρι να γίνει αυτό, ο νομός σαφώς πρέπει να μπει σε καραντίνα. Εδώ λοιπόν, μισό λεπτάκι, εδώ είναι η μεγάλη συζήτηση και στην Καστοριά. Γιατί εκφράζονται φόβοι. Εκφράζονται αρχικά οι φόβοι ότι αν μπει η Καστοριά σε καραντίνα, κλείσουν δηλαδή τα σύνορά μας, δεν θα βγαίνει, δεν θα μπαίνει κανείς, θα απαγορευτεί η κυκλοφορία κτλ. Η Καστοριά και οι πολίτες της θα στιγματιστούν για πάρα πολλά χρόνια. Θα ακούνε Καστοριά και θα φεύγουν μακριά όλοι. Υπάρχει αυτή. Ήδη δεν μας δέχονται σε λαϊκές αγορές εκτός νομού. Ήδη. Μα ήδη, κύριε Νατσούλη, η Καστοριά είναι στα βραδινά δελτία κάθε μέρα. Είναι κάθε βράδυ. Ακριβώς. Πρέπει να βγαίνει λοιπόν θετικό μήνυμα πλέον. Αν μπει και σε καραντίνα, δεν θα είναι χειρότερα? Όχι, ίσα που θα δείξει ότι το πρόβλημα ελέγχεται και σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει η εικόνα για την Καστοριά. Εν πάση περιπτώσει, ας κάνουν τουλάχιστον τα άλλα μέτρα. Εδώ δεν γίνεται τίποτε από τα υπόλοιπα. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συντονισμού της κατάστασης γενικά στην περιφέρεια. Το θέμα δεν είναι να εξαπλωθεί ο ιός και στην υπόλοιπη με την ίδια ένταση. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή, λόγω και του βοήου, γιατί δεν είναι μόνο η Καστοριά, είναι και το βόλιο. Ναι, λόγω, ναι, βέβαια. Για τους ίδιους λόγους. Μα και οι περιπτώσεις Δραγασιάς και τα λοιπά είναι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν περισσότερο σχέση με Καστοριά παρά με Κοζάνη τώρα, έτσι. Εδώ τώρα αυτό που μετράει είναι η ζωή των ανθρώπων. Ναι. Όχι η φήμη μας και οτιδήποτε άλλο. Είναι να σώσουμε ανθρώπους. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέτε ότι πρέπει. Γι' αυτό εξάλλου και ο κύριος Τζότζης στην σύσκεψη που ήταν στην τελευταία σχέση στην περιφέρεια υπέγραψε αυτό το κείμενο. Βεβαίως. Και για την άρση του απορρίτου επίσης. Βεβαίως. Βλέπω ότι το προβάλλουν πάρα πολύ όλα τα στελέχη τις τελευταίες μέρες. Το θέμα δεν είναι τόσο το απόρριτο. Ας ξέρει η αρχή που ελέγχει ποιοι είναι. Για να μπορεί να ναι, ελέγχει, όταν λέμε άρση του απορρίτου, δεν λέω να το μάθω εγώ και εσύ και η γειτονιά να κουτσοβολεύουν στο καφέ. Ακριβώς. Το λέμε να το μάθουν αυτοί που πρέπει να το μάθουν για να μπορεί να προφυλάξουν τους άλλους με τους οποίους ήρθε κάποιος σε επαφή.
Αυτό ακριβώς. Εδώ λοιπόν όμως το θέμα αυτό δεν προχώρησε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει και μια διάσταση απόψεων προφανώς. Ναι. Εμείς δεν μας έχει ξανατύχει άλλη φορά να στέλνετε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και να μην, για τόσο σοβαρό θέμα, και θα έπρεπε να προσυπογράφηκε τον Περιφερειάρχη για να στηριχθεί σαν έτοιμα. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Εννοείται τελευταίες 6 προτάσεις που βγήκαν από τη σύσκεψη στην Ομαρχία. Μάλιστα. Ναι. Λέτε ότι θα έπρεπε να την υπογράφει και ο Περιφερειάρχης. Δεν την έχει υπογράψει. Για να έχει δύναμη, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Για να έχει δύναμη η πρόταση. Όπως δεν την έχουν υπογράψει και οι δύο βουλευτές επίσης, γιατί ζητήθηκε να μην υπογραφεί από τον κύριο Σαββόπουλο. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί έτσι αδυνατίζει η πρόταση. Εδώ κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πάρθουν μέτρα. Βέβαια, αδυνατίζει λέτε πρόταση, να το συμπληρώσω κάτι. Υπάρχει πληροφορία από χθες ότι έχει εκδηλώσει θέλει να έρθει στην Καστοριά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα έρθει ο κύριος Χρυσοχοίδης στην Καστοριά για να δει από κοντά αυτή την κατάσταση. Και θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα κληθεί να εφαρμόσει την καραντίνα, την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως γίνεται τώρα και στην Αδραγασιά, Δαμασχινιά κτλ. Κύριε Ναζούλη, επειδή οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ κρίσιμες και πολύ, τα γεγονότα εξελίσσονται με φοβερή ταχύτητα. Ναι. Εμείς το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν χτες. Κάναμε μία πρόταση εκτός ημερήσιας διάταξης. Ναι. Πλέον, επειδή η Δυτική Μακεδονία δεν είναι σαν τις άλλες περιφέρειες, να μας εκχωρήσουν εκπρόσωπο με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Έναν από τον ΕΟΔΗ και έναν από την πολιτική προστασία, οι οποίοι θα μιλάνε απευθείας με τον κύριο Τσόδρα και με τον κύριο Χαρδαλιά, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Και να φτιάξουμε ένα συντονιστικό τέτοιο επίπεδο στη Δυτική Μακεδονία. Τι να το κάνει αυτό ο κύριος Χρυσοχοίδης για μια μέρα να έρθει και να φύγει. Εμείς θέλουμε ένα όργανο σοβαρό. Το ότι όμως θα έρθει, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είμαστε κοντά στην καραντίνα. Αυτό λέω. Αλλά αυτή η επίσκεψη δείχνει και κάτι άλλο πέρα από το ότι θα έρθει μια μέρα και τι θα δει. Βεβαίως. Δείχνει, έτσι αλλά δεν είναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχει τόσο νόημα να περνάνε οι μέρες χωρίς να γίνονται πράγματα. Ναι. Στην Καστοριά τώρα άκουσα και, και οι γιατροί είναι στα όρια τους, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα όρια τους. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα. Θα είναι αυτό μετά την απολύμανση και την εξέταση των γιατρών, η επίταξη γιατρών. Η επίταξη νοσηλευτικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα. Μα οι εργαζόμενοι, ξέρετε τι λένε, κυρία Ζημπηλιάδου, ακόμη και αν απολυμάνουμε όλο το νοσοκομείο, αν δεν ελεγχθούν όλοι οι εργαζόμενοι, την επόμενη μέρα είναι πάλι λερωμένο το νοσοκομείο. Βεβαίως, αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Αλλά εν τω μεταξύ πρέπει να έρθει καινούριο νοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσει το νοσοκομείο, αν αυτοί που θα μείνουν. Αυτό λέει ο κ. Κουζουρίς, να μπουν μέσα οι καθαροί να δουλέψουν σε ένα καθαρό νοσοκομείο, να βάλουμε μια αρχή. Αυτό λοιπόν θέλει. Αποφάσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, ένα συντονιστικό υπό τον Περιφερειάρχη, αλλά με τέτοια δομή που σας είπα, για να μπορέσει επιτέλους να πάρθουν μέτρα που να είναι άμεσα και να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήδη από τότε που το είπαμε, έχουν περάσει τρεις μέρες. Οι τρεις μέρες είναι πολύτιμες. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα, αν είναι δυνατόν. Mm. Κάθε μέρα που περνάει είναι φοβερά κρίσιμη. Άρα λοιπόν και οι πολίτες πρέπει να πειθαρχήσουν και η πολιτεία και ο Περιφερειάρχης πρέπει να συνυπογράψει αυτά τα αιτήματα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει. Πάντως ο κύριος Σαββόπουλος είπε νωρίτερα ότι αυτά τα ζητήματα θα τα θέσω στον κύριο Χρυσοχοίδη. Επιτακτικά. Επιμένω πάρα πολύ σε όλα αυτά που αποφασίστηκαν προχθές. Είπε θα τα θέσω στον κύριο Χρυσοχοίδη. Νομίζω ότι θα κάνει άριστα και επιπλέον πρέπει να τα θέσει και ο Περιφερειάρχης και όχι μόνο ο Αντιπεριφερειάρχης για να ενδυναμωθεί το αίτημα. Λογικό. Πρέπει πλέον η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να έχει ένα πρόσωπο που να αιτείται όλα αυτά που πρέπει να γίνουν χτες. Αυτοί που είναι αρνητικοί στην καραντίνα λένε, δεν θα είναι, με παίρνω και ένα μήνυμα τώρα παραδείγματος χάρη, δεν θα είναι λέει μόνο ο στιγματισμός μας. Που θα σκοτώσει και την όποια καθημερινότητα έχουμε, θα αρχίσουν να πέφτουν λέει και από τα μπαλκόνια. Υπάρχει ήδη και γραμμή τηλεφωνική ψυχολογική στήριξη στην Καστοριά που έχει βγει από το Άργος. Άνθρωποι που είναι αγχωμένοι με αυτή την ιστορία τώρα, που αρχίζει να τους πιάνει μαυρίλα, τηλεφωνούν για να πάρουν λίγο θάρρος. Τι εποχές ζούμε, κυρία Ζημπηλιάδου? Κύριε Ναζούλη, είναι οι εποχές όντως πρωτόγνωρες. Αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα. Έχω να πω όμως τούτο. Ακόμη και η ψυχολογική μας ανάταξη έχει χρόνο να έρθει όταν τα συμπτώματα αρχίζουν και υποχωρούν. Μάλιστα. Αυτό που δεν γυρνάει πίσω είναι το όταν χάνουμε την ανθρώπινη ζωή. Τώρα είναι λίγο πολυτέλεια να λένε γι' αυτό. Τώρα πρέπει
Εγώ πιστεύω ότι όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα θετικά νούμερα, ότι μειώνονται οι θάνατοι, μειώνονται εκεί τα όλοι μας θα πάρουμε μια ανάσα. Εκεί θα πάρουμε ανάσα, να. Φυσικά. Όχι να λέμε ότι εντάξει, αφού δεν είμαστε καραντίνα, είμαστε καλά. Θέλει να ενδυναμώσουμε όλοι μας μέσα μας και τη δικιά μας την ψυχολογία, ότι πρέπει να πάρθουν σκληρά μέτρα για να μπορέσουμε μετά να υπάρξει αυτή η ανάταξη που πρέπει να έρθει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι τώρα. Τώρα είμαστε στη φάση. Πρέπει να γίνουμε πολύ σκληροί με τους εαυτούς με την κοινωνία ολόκληρη. Υπάρχει επίσης και ένας ενδυασμός, φόβοι από τους κτηνοτρόφους του νομού μας, οι οποίοι μας λένε το εξής: μεγαλώσαμε τα αρνιά μας από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα με πάρα πολύ κόπο. Είμαστε στην παραγωγή του γάλακτος στην full season. Αν μπούμε σε ένα τέτοιο, δεν θα μπορούμε που θα χύνουμε το γάλα. Νωρίτερα ο κύριος Σαββόπουλος έλεγε να το κάνουν τυρί. Δεν ξέρω, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί επίσης μιλάνε για καταστροφή, βγήκαν στον αέρα εδώ, μιλάνε αυτό, για καταστροφή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτή είναι μια ειδική κατηγορία που ακόμη δεν έχει. Που είναι περίπου 400-500 οικογένειες στο νομό μας. Που ζουν μόνο από αυτό. Που πρέπει να αποζημιωθούν για αυτό που ακριβώς θα χάσουν, όπως γίνεται με κάθε άλλο κλάδο. Η λύση όμως δεν είναι να μην μπούμε σε καραντίνα για να μπορούμε να δίνουμε τα προϊόντα. Η λύση είναι να αποζημιωθούν, να μπούμε σε μια έκτακτη κατάσταση, έκτακτη ανάγκη, όπου όλα αυτά θα λυθούν. Είναι μέσα στο πλάνο χρηματοδότησης που μπορεί να εγκρίνει η κυβέρνηση και για τους κτηνοτρόφους μας. Αλλά όσο το αφήνουμε να εξελίσσεται το πράγμα όπως σαν να μην συμβαίνει τίποτα ή μάλλον σαν να είναι όπως όλη η υπόλοιπη χώρα, είναι λάθος. Πρέπει τώρα να κάνουμε κινήσεις να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα. Οι αριθμοί, οι στατιστικές αυτές έτσι πως εξελίσσονται, ναι, θα γίνονται χειρότερες. Θα γίνονται πολύ χειρότερες. Και δεν μας παίρνει, δηλαδή δεν είναι η ώρα που, γι' αυτό λέω ότι ο καθένας πρέπει να πει, όσοι έχουμε δημόσια αξιώματα, πρέπει να πάρει θέση και να προσπαθήσει να δείξουμε τη σωστή κατεύθυνση, να δείξουμε όλοι μαζί τη σωστή κατεύθυνση και όλα μαζί θα περάσουν μετά, εντάξει, θα ανατραπεί αυτή η εικόνα, δεν είναι κάτι. Υπήρχαν και στην Κίνα, είδατε, καταστάσεις τραγικές. Οι άνθρωποι τώρα αρχίζουν και χαμογελούν. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Αλλά πρέπει να πάρουμε μέτρα τώρα, γιατί αν αρχίσει αποδεκατισμός, μετά δεν έχει γυρισμό, κύριε Νατσούλη. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη, κάτι τελευταίο, κύριε Ζημπλιάδου. Όταν περάσει όλο αυτό που ζούμε, όλο αυτό το κακό, πέρα από τη βοήθεια που θα έχουμε από την πολιτεία, πιστεύετε ότι και σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να κάνετε το παραπάνω, το κάτι παραπάνω για την περιοχή της Καστοριάς, που αυτή τη στιγμή πληρώνει πολύ ακριβά το μάρμαρο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία? Έτσι κι αλλιώς, σαν περιφέρεια, κύριε Νατσούλη, έπρεπε να είχαμε κάνει το παραπάνω, γιατί, όπως τα λέω για την Καστοριά τώρα, τα νούμερα για τον κορονοϊό, έτσι κι αλλιώς δεν πάει καλά η κατάσταση. Πολύ περισσότερο, ίσως θα έλεγα το εξής, ίσως από αυτή την ιστορία βγούμε όλοι πιο όρημοι και δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτά που έχουν αξία, και αυτά είναι η ευημερία του κόσμου, η υγεία του κόσμου, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Και να γίνουμε και πιο, αν θέλετε, πιο εργατικοί, πιο αποτελεσματικοί, ο καθένας στο επίπεδο που τον αφορά, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ότι υπήρξε ένας εφησυχασμός που δεν συμβάδιζε με αυτό που ζούσαμε ως οικονομία στη Δυτική Μακεδονία και ως ζωή και ως ανεργία, είναι γεγονός. Άρα από όλο αυτό πιστεύω ότι θα βγούμε σοφότεροι και θα έχει τίποτε αρνητικό δεν έχει ουδέν κακό να μην γίνει καλού, που λέγαμε και αρκεί. Έχει μια ουσία. Μέχρι τότε κουράγιο σε όλους. Μένουμε σπίτι και όλα θα πάνε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζημπλιάδου, που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Και εγώ, κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.